Κύριε Υπουργέ, το ΚΕΑΤ είναι ένας θεσμός εκπαιδευτικός, θεραπευτικός, υποστηρικτικός, συμβουλευτικός. Καλημέρα. Θα έλεγε κανείς πρωτοποριακός για τη χώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι ένας θεσμός ο οποίος λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, έξω από κάθε έλεγχο, έχει 20 χρόνια να κάνει μία πρόσληψη. 20 χρόνια. Και στη θεσμοθέτηση αυτού του πράγματος καταλήξαμε σε ένα ΚΕΑΤ σήμερα το οποίο έχει δύο θυγατρικές εταιρείες, την Πρωτοπορία, στην οποία έχει αναθέσει το μεγαλύτερο μέρος του έργου, και το ΚΔΑΠ, το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης των Μαθητών με Ειδικές Ανάγκες, των Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, τα οποία χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 99% από το ΚΕΑΤ και 1% από το Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών. Και έχουμε το φαινόμενο να απολύονται άνθρωποι με 20 χρόνια πείρα από την Πρωτοπορία και από το ΚΔΑΠ, να τίθεται στο ψυγείο, να μην τους αναγνωρίζεται από τη διοίκηση. Αυτή η διοίκηση, αν μπορούσα, κυρία Υπουργέ, εντελώς καλοπροαίρετα σας ομιλώ, να καταθέσω στη Βουλή, υπήρχε τρόπος να καταθέσω σε κάποιον οργανισμό, κάπου, στο κράτος, πρόταση μομφής για διοίκηση, είναι και αυτή τη διοίκηση του ΚΕΑΤ αυτή τη στιγμή. Την οποία οι εργαζόμενοι υποδέχτηκαν ως διοίκηση με τις καλύτερες των προθέσεων. Και μπήκε μέσα η κυρία, αν δεν κάνω λάθος, Χαμονικολάου, και δεν άφησε τίποτε όρθιο. Όταν σας λέω τίποτε όρθιο, τίποτε όρθιο. Αντικατέστησε ανθρώπους με πείρα. Με πείρα. Ξέρετε τι είπα να πει, να είσαι τυφλός και να έχεις άνθρωπο που τον ξέρεις και σε ξέρει. Και τι σημασία έχει η δημιουργία προσωπικών σχέσεων, δεσμών και πείρας σε τέτοιες συνθήκες. Και να αντικατασταθούν από ανθρώπους με μοναδικό, ξέρω εγώ, ενδεχομένως κριτήριο ότι ήταν στο Σύνδεσμο Τυφλών μέλη ή κάπου αλλού, με ένα χρόνο και κάτι σεμινάρια. Ανθρώπους με. Δεν προκηρύχθηκαν θέσεις για να πείτε ότι έγινε διαγωνισμός, γιατί αν θέλανε έναν τυφλό οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση, υπάρχουν και τυφλοί με διδακτορικά. Δεν προκηρύχθηκαν καν θέσεις. Οι άνθρωποι αυτοί δεν τους αναγνωρίζεται, κύριε Πρόεδρε, ούτε η προϋπηρεσία στο δημόσιο, που καλύπτουν πάγιες και τακτικές και μόνιμες ανάγκες του δημοσίου από αυτόν τον φορέα. Και η ΜΕΝ Πρωτοπορία έχει διασφαλίσει τάχα μου δήθεν χρηματοδότηση, υποχρηματοδοτείται από τις διαφημίσεις των μαζικών μέσων ενημέρωσης. Και ξέρετε, με την τελευταία κρίση, πού πήγαν τα λεφτά, και δεν υπάρχουν σε αυτόν τον τομέα καθόλου, εκτός από κάποια άλλα για τα οποία δεν θέλω εγώ να ανοίξω αυτή τη στιγμή η συζήτηση εδώ και να λαϊκοποιήσω το θέμα αρνητικά. Και το κομμάτι του ΚΔΑΠ από το ΕΣΠΑ. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Εράσμους. Και έρχεται η διοικήτρια αυτή, η οποία ενδεχομένως ήθελε να μονιμοποιηθεί και δεν μονιμοποιήθηκε. Και έχει κάνει το ανάστο ο κύριος, δεν αφήνει τους ανθρώπους να έχουν ούτε καν μόρια για να πάρουν, δεν τους δίνει βεβαίωση, να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, σε διαγωνισμούς του δημοσίου. Αυτοί οι άνθρωποι εξαφανίστηκαν ξαφνικά. Δεν υπάρχουν. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ στο δημόσιο. Δεν έχουν καλύψει πάγιες ανάγκες. Ανοίγουν σε μια εταιρεία. Είναι κυριολεκτικά, θα τολμήσω να σας το πω, δεν το συνηθίζω εδώ μέσα εγώ. Προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου. Είναι παλαβό, είναι εμπαθές, είναι χαμερπές, είναι προσωπικό και δεν μπορεί αυτό να είναι πολιτική της κυβέρνησης. Δεν το διανοούμε. Δεν διανοούμε ότι μπορεί να είναι πολιτική της κυβέρνησης η δημιουργία τέτοιων συνθήκων στο ΚΕΑΤ. Δεν έχουμε πολλά πράγματα σαν το ΚΕΑΤ στην Ελλάδα για αυτό τον ευαίσθητο τομέα των αναπήρων, των ανθρώπων που έχουν εξαιρετικές ειδικές ανάγκες. Δεν έχουμε. Δεν είναι ανανέωση. Σε έναν χώρο που δεν έχουν γίνει προσλήψεις και που φτιάχνεις δύο θυγατικές, που τις χρηματοδοτείς επισφαλώς από ιδιωτικοποιημένης μορφής διαδικασία, να την πληρώνουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υπόσταση, και να μειώνεται το εκπαιδευτικό προσωπικό, να χάνεται πολύτιμη πείρα, να χάνονται σχέσεις και να αργοπεθαίνει το ΚΕΑΤ, δεν μπορεί να το έχει θελήσει κανένας. Δεν σας το καταλογίζω καν, ειλικρινά σας το λέω. Την παρέμβασή σας ζητάω και αν θα δείτε και τα ερωτήματά μας, προκύπτουν από τις ανάγκες. Πόσοι πρέπει να επαναπροσληφθούν, πόσοι πρέπει να προσληφθούν, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία, και το ξέρετε καλύτερα από μένα. Όταν κάτι καλύπτεται από το ΕΣΠΑ, δεν καλύπτονται προσλήψεις. Δεν καλύπτονται ανάγκες. Κατά αυτήν την έννοια,
Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα μέσα στο ΚΕΑΤ, το οποίο είναι αργού θανάτου, μιας σαπίλας προς τα κάτω, χωρίς καμία προοπτική, με τεράστια ανασφάλεια. Αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε πρωτοποριακό και κυρίως δεν ανοίγει μάτια. Όχι μόνο ορίζοντες για τους τυφλούς, αλλά και δεν ανοίγει τα μάτια της κοινωνίας ως προς το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα. Θα ήθελα ειλικρινά μία αναπάντηση για το τι μπορεί και τι οφείλει να κάνει, κατά την άποψή μας, η κυβέρνηση απέναντι σε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κανέλη. Θα απαντήσει η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κυρία Δόμνα Μαρία Μιχαηλίδου. Κυρία Μιχαηλίδου, καλημέρα σας. 3 λεπτά για την απάντησή σας. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρία Κανέλη, με όλο το σεβασμό στην κοινοβουλευτική σας εμπειρία, επισημαίνω ότι δεν βοηθάει το δημόσιο διάλογο η άκρητη υιοθέτηση καταγγελιών γύρω από την λειτουργία ιστορικών φορέων. Πραγματικά δεν αμφισβητώ την ειλικρινή σας πρόθεση στα κακώς κείμενα και όσα θεωρείτε ότι μπορεί να είναι κακώς κείμενα. Και σέβομαι επίσης την γενικότερη πολιτική του κόμματός σας, η οποία είναι απολύτως σεβαστή, είναι ιστορική η θέση του και μπορεί να είναι εκ διαμέτρους αντίθετη με αυτή της κυβέρνηση. Συγγνώμη. Και μπορεί να είναι... Εντάξει, νομίζω ότι ο κανονισμός της Βουλής ακόμα ζητάει μάσκα από τα έδρανα. Νομίζω, εντάξει, θα προσπαθήσω να σκύβω έτσι ώστε να ακούγομαι καλύτερα στο μικρόφωνο. Όχι πως έχω κανένα ιδιαίτερο ύψος για να χρειάζεται να σκύβω, αλλά... εντάξει. Να πω ότι όλες οι πολιτικές κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Και ακόμα και αν ιδεολογικά μπορεί το δικό σας κόμμα και το δικό μας να είναι εκ διαμέτρου αντίθετα, το θέμα είναι η εύρυθμη λειτουργία ενός φορέα σαν το ΚΕΑΤ, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Και σήμερα το ΚΕΑΤ, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, αποτελεί έναν καθοριστικό και μάλιστα τον μοναδικό δημόσιο φορέα για να ασκούμε πολιτική και δράσεις για την κοινωνική ένταξη και την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων, των συμπολιτών μας με οπτικές αναπηρίες. Είναι και ήταν ένας καταξιωμένος φορέας ως προς αυτό. Η κύρια επιδίωξή του, η οποία και σήμερα αποτυπώνεται στις δράσεις του και την αποτυπώνω και εγώ, έτσι ώστε να δούμε ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν έχει απαξιωθεί ο φορέας αυτός, είναι να εκπαιδεύει τα παιδιά έτσι ώστε με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να μπορούν να παρακολουθούν την τυπική εκπαίδευση του δημόσιου σχολείου, να καλλιεργεί δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού και να παρέχει φιλοξενία και φροντίδα σε παιδιά από πιο οικονομικά ευάλωτες οικογένειες. Έτσι, υπενθυμίζω τις καλοκαιρινές κατασκηνώσεις που με δημιουργικές δραστηριότητες φιλοξενούν τα παιδιά κάθε μέρα. Παράλληλα, το κέντρο έχει και την πολύ ουσιαστική αρμοδιότητα της γραφής και της πιστοποίησης σε μπράιλ. Έτσι. Δηλαδή, είναι αρμόδιο και βεβαίως εξακολουθεί και είναι αρμόδιο για την έκδοση όλων των βιβλίων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε μπράιλ, αλλά είναι και ο μόνος φορέας πιστοποίησης. Και έτσι, κάθε χρόνο, και αυτόν ακόμη και τον δύσκολο της πανδημίας, δίνει πιστοποίηση σε πάνω από 2.000 λίμματα, ας πούμε, έτσι ώστε να βγάλουν την έκδοσή τους σε γραφή μπράιλ. Αυτές είναι κάποιες μόνο από τις υπηρεσίες που παρέχει το ΚΕΑΤ. Και αυτό είναι σημαντικό για να πούμε ότι δεν έχει γίνει καμία, μα καμία υποβάθμιση. Και δει μέσα στην πανδημία ήταν ακόμα πιο δύσκολη η εύρυθμη λειτουργία του, όπως και όλων των φορέων που καθημερινά φιλοξενούν άτομα με αναπηρία, που κάναμε πραγματικά ότι περνάει από το χέρι μας για να τους κρατήσουμε ανοιχτούς. Τώρα, νομίζω ότι από τη μία έχουμε ένα κέντρο το οποίο καταφέρνει μέσα στην πανδημία και στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και μπορεί και παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες με όλες αυτές που παρήχε κάθε χρόνο και σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο. Και γιατί λέω σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο, υπενθυμίζω το πρόγραμμα Inside της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο ουσιαστικά προσπαθεί να επιμορφώσει τα παιδιά με οπτικές αναπηρίες σε προγράμματα STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics, δηλαδή σε θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, όπου το κενό δεξιοτήτων είναι πολύ μεγάλο για όλους τους Έλληνες, πόσο δε μάλλον για άτομα με αναπηρίες. Όμως, και εδώ για να μπω λίγο στο κομμάτι των κριτικών που άκουσα. Δηλαδή, μια κριτική ήταν ότι υπολειτουργεί. Η άλλη κριτική είναι ότι τι κάνει με την πρωτοπορία και τι κάνει με το ΔΑΠΑΜΕΑ. Να θυμίσω ότι η πρωτοπορία είναι μια ΑΜΚΕ, μια αστική μη κερδοσκοπική επιχείρηση, την οποία το ΚΕΑΤ ίδρυσε μαζί, όπως πολύ σωστά είπατε, με τον Εθνικό Σύνδεσμο Τυφλών το 1999. Οπότε από τότε λειτουργεί η πρωτοπορία. Η πρωτοπορία είναι διαφορετική από το ΚΕΑΤ, έτσι. Δηλαδή, όταν κάποιος δουλεύει για την πρωτοπορία, δεν μπορεί να πάρει πιστοποίηση
εμπειρίας από το δημόσιο. Δηλαδή, μία πιστοποίηση εμπειρίας μπορεί να σου βγάλει πρωτοπορία, άλλη το ΚΕΑΤ, το οποίο είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Οπότε, στην περίπτωση αυτή στην οποία αναφερθήκατε, θεσμικά αλλά και νομικά, δεν μπορεί κάποιος από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να βγάλει πιστοποίηση εμπειρίας και άρα μοριοδότηση για κάποιον που δουλεύει σε μια ΆΜΚΕ η οποία ιδρύθηκε το 99. Καλώς ή κακώς υπάρχει αυτή η ΆΜΚΕ. Για εμένα καλώς υπάρχει η ΆΜΚΕ αυτή, γιατί έχει βοηθήσει ιστορικά. Δεν μπορώ να σας πω ότι εγώ την έχω βρει εξαιρετικά βοηθητική τώρα, γιατί δεν έχει χρειαστεί κάτι τέτοιο. Αλλά ιστορικά έχει δώσει, όσο εγώ γνωρίζω, λύσεις ευελιξίας ως προς την λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Αυτή η ΆΜΚΕ, την οποία κληρονομήσαμε, η οποία λειτουργεί, η οποία κατά καιρούς και ιστορικά και εμπειρικά έχει δώσει λύσεις λειτουργικότητας του φορέα, προσλαμβάνει κάποιους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι προσωπικό της ΆΜΚΕ ορισμένου χρόνου, δεν μπορούν να πάρουν πιστοποίηση από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δηλαδή, η όποια διοίκηση, να το πω πολύ απλά, ακόμα και αν είμαστε στο κοινοβούλιο αυτό, θα έβρισκε τον πελάτη αν έδινε πιστοποίηση και μοριοδότηση σε κάποιον που δούλευε σε ένα άλλο νομικό πρόσωπο παρά σε εκείνην. Το ένα είναι ΆΜΚΕ και το άλλο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Δεν θα μπορούσαν. Αν αυτός ο άνθρωπος, η κυρία στη συγκεκριμένη περίπτωση, εργαζόταν στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δηλαδή στο ΚΕΑΤ, θα μπορούσε βεβαίως να πάρει την πιστοποίηση αυτήν. Τώρα, ως προς το ΚΔΑΠ με αναπηρία. Εγώ και εκεί είναι ίσως οι ιδεολογικές διαφορές που έχουμε. Δεν μπορώ να συμμεριστώ το πρόβλημα το ότι λειτουργεί με πόρους ΕΣΠΑ. Αυτό μπορώ να κάνω και έκανα, διότι κλήθηκα εγώ να διαχειριστώ την κατανομή των πόρων για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Είναι βεβαίως να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, και εκεί ειδικά στους βρεφονηπιακούς, να ξέρετε, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο, έτσι ώστε να περάσουμε την χρηματοδότηση αυτή και στην επόμενη προγραμματική περίοδο και στο επόμενο ΕΣΠΑ. Έτσι ώστε οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν να δουλεύουν εκεί, η υπηρεσία την οποία βρίσκουμε εξαιρετικά χρήσιμη, παραγωγική και αναγκαία να συνεχίσει να υφίσταται και από την άλλη να κάνουμε την καλύτερη κατανομή και χρήση των ευρωπαϊκών πόρων τους οποίους έχουμε στα χέρια μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Μιχαηλίδου. Κυρία Κανέλη, έχετε 3 λεπτά για την δευτερολογία σας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Σας είπα εγώ ότι έχω πρόβλημα με τα λεφτά του ΕΣΠΑ. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα, κυρία Υπουργέ. Όταν σας μίλησα για κακοδιοίκηση και ουσία, θα πρέπει κάποιος να μου εξηγήσει αν είναι καλή διοίκηση να απολύεις άνθρωπο με 20ετή εμπειρία από το ΚΕΑΤ και να τον αντικαθιστάς με άνθρωπο μονοετούς εμπειρίας. Απλά. Αν είναι καλή διοίκηση, εσείς κάτι ξέρετε. Ως προϋπηρεσία. Μπορεί να έχει κάτι μαγικό ο νεοπροσληφθής. Υπάρχει περίπτωση μέσα στο ΚΕΑΤ όπου απολύθηκε άνθρωπος και αντικαταστάθηκε από 3. Δηλαδή τη δουλειά που έκανε την κάνουν τώρα 3. Εκτός και αν μοιράζουμε ένα μισθό σε 3. Έπειτα, δεν μπορεί να μου λέτε ότι είναι καταξιωμένος θεσμός και αυτός ο καταξιωμένος θεσμός χωρίς καμία πρόσληψη επί 20 χρόνια να μην αποδίδεται η καταξίωσή του σε αυτούς που δούλεψαν 20 χρόνια σε αυτό το θεσμό. Ο οποίος θεσμός μόνος του αποφάσισε να φτιάξει την πρωτοπορία, ενδεχομένως για λόγους κονδυλίων, για λόγους ιδιωτικοποίησης των δημοσίων αναγκών, η οποία είναι πάγια όλων των κυβερνήσεων σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό και αποδεδειγμένα στην πράξη τακτική. Δεν θα σταθώ σε αυτό. Θα σταθώ στην ουσία του πράγματος. Για να σας δώσω να καταλάβετε κάτι για το χαμερπές της διαδικασίας, και νομίζω ότι αν θα με ακούσετε, αποκλείεται να διαφωνήσετε. Συμφωνούμε ότι είναι έγκυρο το ΑΣΕΠ, κυρία Υπουργέ. Και ότι είναι ένας έγκυρος θεσμός υπεράνω. Ξέρουμε όλοι μας ότι το ΑΣΕΠ είναι ανεξάρτητη αρχή, κυριολεκτό και ανεξάρτητος θεσμός, ο οποίος ελέγχεται μόνο κοινοβουλευτικά. Λοιπόν, το ΑΣΕΠ ενέκρινε 2 προσλήψεις στο ΚΕΑΤ. 2 προσλήψεις εργαζομένων ήδη στο ΚΕΑΤ να μονιμοποιηθούν. Βάλαν τα χαρτιά τους, είχε προκηρυχθεί ο διαγωνισμός, πληρούσαν τις προϋποθέσεις. Συνέβη το εξής πρωτοφανές στην ιστορία των εργαζομένων, των συνδικαλιστών και της νοοτροπίας της κοινής που έχουμε όλοι μας για την αντίληψη εργασία. Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι τόσο χαμερπής. Λοιπόν, ξέρετε τι έκανε η κυρία Διευθύντρια, κυρία Υπουργέ. Απίφθινε ερώτημα στο ΑΣΕΠ με ποιο δικαίωμα διόρισες αυτούς τους 2. Και έχω, φαντάζομαι την έχετε διαβάσει κι εσείς, τη συντριπτική απάντηση του ΑΣΕΠ. Ποια είστε εσείς που θα μας ελέγξετε
που εγκρίναμε το διορισμό. Εγώ το έχω διαβάσει, εσύ το έχετε διαβάσει. Έρχεται το ΑΣΕΠ και λέει, πληρούσανε οι δύο άνθρωποι αυτοί όλες τις προϋποθέσεις. Με το διαγωνισμό. Εμείς κρίνουμε. Ο μόνος που μπορεί να μας κρίνει για την πρόσληψη είναι η κοινοβουλευτικός έλεγχος, δηλαδή η Βουλή. Όταν λοιπόν μία διευθύντρια πηγαίνει και τα βάζει με το ΑΣΕΠ γιατί έκανε δυο μονιμοποιήσεις, γιατί να την εμπιστευτώ εγώ κι εσείς? Δεν με ενδιαφέρει ποια είναι η διευθύντρια. Απλώς δεν μου αρέσει να μιλάω αφασικά και είπα το όνομά της. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει η νοοτροπία μιας τέτοιας διευθύντριας. Ίσως επειδή είναι τρίτη στη σειρά για να μονιμοποιηθεί στον ΑΣΕΠ. Δεν θέλω να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Ότι όλο το ΚΕΑΤ κρέμεται από μια διοίκηση η οποία έχει προσωπικά. Δεν θέλω να το πιστέψω. Γι' αυτό σας είπα ότι τίθεται ζήτημα λογικά και πολιτικά και ουσιαστικά και διοικητικά μομφής απέναντι σε αυτή την πολιτική. Σε κάπου που δεν έχει γίνει μόνιμος διορισμός εδώ και 20 χρόνια, αποφασίζει το ΑΣΕΠ να διορίσει δύο μόνιμους. Οι υπόλοιποι έχουν μείνει έξω, δουλεύουν ορομίστοι με διαδικασίες σε ορομίστοι σε αυτό το χώρο. Όπου πρέπει να αναπτύσσεις και σχέσεις και να υπάρχεις εκεί και να αξιοποιείς την εμπειρία σου και να ξέρεις τους ανθρώπους και να μπορείς να προσφέρεις. Αυτό το πράγμα πήγε περίπατο. Και στα ερωτήματά μου σας παρακαλώ πάρα πολύ να λάβετε υπόψη σας και το τελευταίο των ερωτημάτων μου για τη λήψη μέτρων κατά του COVID, τα οποία είναι ανεπαρκή και πρέπει να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων για το ΚΕΑΤ και τις θηγατικές του. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Κανέλη. Ορίστε, κυρία Μιχαηλίδου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω τώρα να ακούγομαι. Τρία πράγματα να πω. Το ένα για απολύσεις. Από το ΚΕΑΤ δεν έχει γίνει καμία απόλυση. Καμία. Αυτό που έγινε και συγκεκριμένα ζήτησα και νούμερα και αριθμούς και τα πάντα είναι κάποιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίες ήταν στην ΑΜΚΕ, την πρωτοπορία, μέσα στην πανδημία έληξαν. Σταμάτησαν, δεν έγινε η ανανέωσή τους. Τώρα που τα στοιχεία αλλάζουν, η πανδημία τελειώνει, θα υπάρξει οικονομική δραστηριότητα και άρα τα παιδιά έχουν ήδη επιστρέψει, οι προσλήψεις αυτές θα ξαναγίνουν. Τώρα, ως προς το συγκεκριμένο κομμάτι, και εγώ δεν θέλω να κάτω ούτε στην κυρία η οποία είναι διευθύντρια, ούτε στον άλλον κύριο που έγινε διευθυντής της θέσης διευθύντριας. Όμως, αν θεωρήσουμε ότι αυτά είναι σημειολογικά και συμβολικά για την λειτουργία του φορέα, να πω το εξής. Σήμερα το ΚΕΑΤ, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι ο βασικός και ο μόνος πυλώνας που έχουμε για την εφαρμογή κοινωνικής, πολιτικής και ένταξης των ατόμων με αναπηρία, απασχολεί 22 μόνιμους υπαλλήλους. Με την 7Κ, την εφαρμογή της οποίας έχουμε συζητήσει και οι δυο μας παλαιότερα στο κοινοβούλιο αυτό, από τους 22, το ΚΕΑΤ παίρνει άλλους 23. Υπενθυμίζω. Η προκήρυξη 7Κ είναι μια διαδικασία που έτρεξε με εμάς στο Υπουργείο αυτό. Ήταν μια διαδικασία η οποία είχε νομοθετηθεί 1,5 χρόνο πριν αναλάβει η κυβέρνησή μας. Κατάλαβα, όχι λόγω καμιάς τεράστιας ευφυΐας, λόγω της ανάγκης. Κατάλαβα ότι είναι τεράστια η ανάγκη να τρέξουν οι θέσεις αυτές. Ανέλαβα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο έτρεχε η προκήρυξη. Οπότε 22 μόνιμοι στο ΚΕΑΤ, συν 23 λόγω της προκήρυξης που τρέξαμε, η οποία για κάποιες από τις ειδικότητες τα άτομα έχουν ήδη πάει. Στην περίπτωση της κυρίας αυτής. Στην περίπτωση λοιπόν της κυρίας αυτής, αυτή δεν ανήκει καν στα άτομα τα οποία έχουν φύγει λόγω ΙΔΟΧ, λόγω ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην πρωτοπορία. Εξακολουθεί και δουλεύει στην πρωτοπορία. Είναι δε και μία από τους 23 που, ακόμα και αν είχαν προϋπηρεσία στην πρωτοπορία, την ΑΜΚΕ δηλαδή, και όχι στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι μία, λέω, και από τους 23, η οποία, ακόμα και αν η εμπειρία της, η μοριοδότησή της ήταν από την ΑΜΚΕ και όχι από το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είναι μία από τους 23 της 7Κ προκήρυξης, οι οποίοι θα πάνε και θα δουλέψουν κανονικά στο ΚΕΑΤ. Δηλαδή, από εκεί που μέχρι σήμερα αυτή η κυρία ήταν στην πρωτοπορία ΑΜΚΕ, είναι μία από τους νέους 23 μόνιμους υπαλλήλους του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών. Τώρα, μα μιλούσαμε όλη την ώρα για αυτή την κυρία η οποία ήταν στη διεύθυνση και δεν είναι πια στη διεύθυνση. Αυτό
λέω. Εσείς λέτε την κυρία πρόεδρο, όχι την κυρία διευθύντρια. Η κυρία όμως, η διεύθυνση για την οποία όλοι εδώ ακούσαμε για αυτήν, θα πάει ως μόνιμος, όχι επειδή η Δόμνα ή η κυρία Κανέλη αποφάσισε ότι κάνει καλά τη δουλειά της, επειδή ο ΑΣΕΠ αποφάσισε ότι έχει τα κριτήρια εκείνα, τα οποία μπορούν να την κάνουν μόνιμη υπάλληλο. Θα πάει λοιπόν από την ΑΜΚΕ στο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, θα είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί και να πω το εξής. Δεν ξέρω και δεν είναι δικής μου αρμοδιότητας να ξέρω αν θα ξαναπάει ως διευθύντρια του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης. Αυτό που ξέρω ότι στη θέση της τώρα είναι ένας διευθυντής στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, ο οποίος είναι νεότερος, ναι, αλλά για εμένα και ούσα και νέα, ας πούμε, στην κυβέρνηση αυτή, δεν θεωρώ ότι είναι ένα μειονέκτημα. Δηλαδή, δεν θα μπορούσα εγώ να πω ότι αντικατέστησα, ας πούμε, την κυρία Φωτίου ή τον κύριο Κεγκέρογλου. Η ηλικία από μόνη της είναι τεκμήριο μειονεκτήματος, έτσι. Από την άλλη, είναι και αυτός ένας φιλόλογος και δει με οπτική αναπηρία. Οπότε, τα της κατανομής των διευθυντικών θέσεων. Όχι, όχι, σας λέω την άποψή μου, δεν διαστρεβλώνω κάτι. Απλά λέω ότι έχουν τα ίδια προσόντα τυπικά, είναι και οι δύο. Άρα διαφωνώ, κυρία Κανέλη. Διαφορούμε, γιατί και εμένα η διοικητική μου εμπειρία πριν να λάβω το Υπουργείο αυτό και νομίζω ότι κάνω υπεύθυνα τη δουλειά μου, ήταν πολύ πολύ χαμηλή. Δεν είπα, ουδέποτε δεν είπα ότι έγινε κάτι τέτοιο. Ουδέποτε. Όμως το θέμα της προϋπηρεσίας δεν μπορεί να αποτελεί για τη διεύθυνση το μοναδικό κριτήριο για να κατανέμει τις θέσεις διοίκησης. Αυτό λέω. Δεν ήταν το κριτήριο του δικού μου Πρωθυπουργού, δεν ήταν και το κριτήριο του προηγούμενου Πρωθυπουργού. Ευχαριστώ.